It's a very difficult situation for Greece. Αυτή ήταν η αντίδραση του Wolfgang Schäuble όταν ρωτήθηκε σε εκδήλωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Επί 10 λεπτά εξαπέλυε μύδρους κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι κατέστρεψε όλη την πρόοδο που είχε επιτευχθεί μέχρι σήμερα και συμπληρώνοντας ότι δεν βλέπει λύσεις στις επόμενες εβδομάδες. Now the new government has destroyed during campaigning and after election in Greece all the numbers. And now it's difficult to come back. Nobody expects that there will be a solution. But the key is in Greece, in essence. They have to find a solution. Not to say we will not, no, we need more money, but we will not do more reforms. No program. We don't need another program. And what else? Μάλιστα, αναφέρεται στην Ελλάδα χαρακτηρίζοντας την Βαρέλη χωρίς πάτο, ενώ αν και υποστήριξε ότι δεν θέλει να σπεκουλάρει πάνω στο ενδεχόμενο ενός Brexit, ωστόσο δεν βλέπει κίνδυνο μετάδοσης. You can't see any contagion in markets. If you look at Greece, is not a major part of the economy of the Eurozone as a whole. And you can see, I think, most participants of financial markets are telling us that markets have already priced in whatever will happen. The key problem is that one day, 2020, 2025, but Greece must be competitive, must become competitive. Otherwise, it's a bottle without bottom. And you can't spend hundreds of billions and another hundred of billions in a bottle without a bottom. Προειδοποίηση είχαμε και από τον Μάριο Ντράγκη, ο οποίος αύξησε κατά 800 εκατομμύρια ευρώ το όριο του ELA, στέλνοντας όμως το μήνυμα ότι θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις ελληνικές τράπεζες μόνο όσο θεωρούνται φερέγγιες, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει σε σενάρια για χρεοκοπία της χώρας. Exactly how does it happen to ELA if there is some default by Greece to its international creditors? Well, I quickly and readily answer the second question immediately, saying that I don't even want to contemplate that. And based on the Greek government leader's statements, this option is not contemplated by themselves as well. So I'm not ready to discuss any possible situation like that. Οι δηλώσεις Σόιμπλε και Ντράγκη έρχονται την ίδια στιγμή που φουντώνουν τα σενάρια για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, με τη γερμανική Die Zeit να αποκαλύπτει σχέδιο της γερμανικής κυβέρνησης για χρεοκοπία της χώρας εντός ευρώ, με συνέχιση της χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά στη συνέχεια, εάν δεν προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, μετάβαση σε άλλο νόμισμα. Το παρόν σχέδιο έχει ως στόχο να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να χρηματοδοτήσει την Ελλάδα ακόμα και σε περίπτωση χρεοκοπίας. Για το σκοπό αυτό, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις οικονομικές συναλλαγές της Κεντρικής Τράπεζας, ακόμη και μετά από μια ενδεχόμενη πτώχευση. Προϋπόθεση για μια τέτοια παραχώρηση είναι όμως η Ελλάδα να συνεργαστεί και να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μεταρρυθμίσεων. Αν αυτό δεν γίνει, το σενάριο εξόδου από το ευρώ είναι πιθανό. Οι εταίροι κατηγορούν την Αθήνα ότι δεν συνεργάζεται μαζί τους και για τον λόγο αυτό δεν βλέπουν πρόοδο στη διαπραγμάτευση. Μάλιστα, η Süddeutsche Zeitung υποστηρίζει ότι είναι αδύνατη η συνεργασία των θεσμών με τους Έλληνες αξιωματούχους. Από το Eurogroup λένε ότι είναι απλά αδύνατο να βρουν στην ελληνική κυβέρνηση έναν αρμόδιο συνομιλητή. Έμπειροι υπάλληλοι από προηγούμενες διαπραγματεύσεις έχουν χάσει τη θέση τους υπό την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Οι διάδοχοί τους δεν είναι σε θέση να κάνουν δεσμευτικές δηλώσεις, κυρίως γιατί δεν υπάρχει ομοφωνία στον κυβερνώντα αριστερό συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ. Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο οποίος βλέπει πιθανό το ενδεχόμενο ατυχήματος. Le gouvernement lui-même a admis qu'il y aura de l'argent dans les caisses pour deux semaines jusqu'au début mai. Deux semaines et après? Et après, c'est une question de jours, autrement dit. Ouais, après, il y aura des problèmes pour honorer nos obligations intérieures et extérieures. Est-ce qu'une grave crise grecque est possible pour vous? Par accident. Par accident, c'est-à-dire pas par choix, parce que tout le monde veut un accord, tout le monde veut qu'on trouve un accord et qu'on continue. Mais par accident, par perte de temps, c'est peut-être possible. Το κλίμα ρήξης καλλιεργείται από όλο και περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Αλέκος Φλαμπουράρης, μιλώντας στον Αντένα, αν και δηλώνει αισιόδοξος για συμφωνία, δεν αποκλείει το δημοψήφισμα. Ιστορική μου χαρακτήρα αποφάσεις για την πορεία της χώρας, παρότι έχουμε
εντολή από τον ελληνικό λαό να μην υποχωρήσουμε στα θέματα αυτά. Θεωρώ ότι ιστορικού τέτοιου βεληνικούς αποφάσεις δεν θα ήταν κακό να ρωτήσεις και τον ελληνικό λαό. Η πορεία της ρήξης δηλαδή είναι μεγάλη. Να μην κάνουμε πίσω και να έχουμε ρήξει. Δεν υπάρχουν χίλιες επιλογές. Μας έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, δεν χρηματοδοτούν τη χώρα, δεν υπάρχει ρευστότητα. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη, διότι περιμένουν η κυβέρνηση να κάνει πίσω ή ορισμένοι από αυτούς έχουν και μύχες σκέψεις για αλλαγή κυβέρνησης, όπως έχει προκύψει από δημοσιεύματα που είδαμε σε διεθνή τύπο. Αυτό συμβαίνει. Η κυβέρνηση όμως για την ώρα τουλάχιστον. Και καλά κάνει, δεν έχει λυγίσει. Το δημοψήφισμα που σκέφτονται στελέχη της κυβέρνησης θα μετατρεπόταν ουσιαστικά σε δημοψήφισμα για παραμονή ή όχι στο ευρώ. Αυτό βρίσκεται έξω από την εντολή που πήρε η κυβέρνηση στις 25 Ιανουαρίου. Ο κύριος Φλαμπουράρης παρουσίασε σήμερα το στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης που συμπυκνώνεται στις λέξεις «Έλα μωρέ, όλα θα γίνουν».